Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε για κάτι που είμαι πάρα πολύ ευτυχής από αυτό το διαγωνισμό? Για τις άδειες. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί με αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης, όλος ο ελληνικός λαός διαπίστωσε επιτέλους ότι αυτοί που για χρόνια τώρα φάνταζαν τεράστιοι, ογκόλυθοι, ανίκητοι, δεν ήταν τίποτα άλλο από απλούς επιχειρηματίες σαν όλους τους άλλους, και πρέπει και αυτοί, όπως όλοι σε αυτόν τον τόπο, να τηρήσουν τον νόμο και να είναι υπόλογοι απέναντι σε αυτό, γιατί ο νόμος είναι για όλους. Και αυτό που χάρηκα πιο πολύ και εγώ, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, είναι ότι αυτοί οι ογκόλυθοι, τα μεγαθύρια, εκλείστησαν επί τρία μερόνυχτα μέσα στα καμαράκια στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και δεν έβγαιναν από εκεί, γιατί έπρεπε να τηρηθεί ο νόμος. Και αυτό ήταν το μήνυμα που εδόθη επιτέλους για μια φορά από τη μεταπολίτευση και μετά, ότι εδώ τηρείται ο νόμος. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια έκφραση άλλη, ότι τον Ταβατζιλίκη, πώς το είχατε πει, τελείωσε. Τώρα τελείωσε πραγματικά. Τότε ήταν το μήνυμα. Και το δεύτερο πράγμα, για το οποίο ξέρετε έχω πραγματικά ενθουσιαστεί, είναι το τι βγαίνει από αυτή την περιβόητη Εξεταστική Επιτροπή. Από την Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε, έχει γίνει ο τόπος του μαρτυρίου σας. Γιατί πηγαίνει ένας-ένας εκεί, οι ογκόλυθοι, και αρχίζουν να μιλάνε. Να λένε τη γνώμη τους. Και να παρακολουθεί ο ελληνικός λαός, διότι το μεταδίδει, από όσο ξέρω, και το κανάλι της Βουλής. Και ποιοι σκελετοί δεν έχουν αποκαλυφθεί. Και ποιες ντουλάπες δεν έχουν ανοίξει. Θέλω να σταχυολογήσω ορισμένα πράγματα που υπόθηκαν εκεί, από επίσημα χείλη, για να μην ξεχνιόμαστε. Εκεί λοιπόν ήταν που ο κύριος Ψυχάρης ομολόγησε ενώπιον της Επιτροπής ότι έχει πάρει δάνειο 15 εκατομμυρίων ευρώ με εγγυήσεις αέρα. Και όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής τον ρώτησε, τι ακριβώς είπατε, με τι εγγυήσεις, αέρα, είπα αυτό που είπα, απάντησε, για να μην μένει καμία απορία αναπάντητη. Αέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την επιτροπή ήταν που ο κύριος Μπόμπολας παραδέχτηκε ότι οι τράπεζες έδιναν δάνεια σε καναλάρχες χωρίς καλύψεις και ότι το μεγάλο κανάλι, το Μέγκα, κλείνει όχι γιατί η κυβέρνηση κάνει διαγωνισμό, αλλά γιατί οι μέτοχοι δεν θέλησαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Προφανώς, όταν κόπηκε η δανειοδότηση με αέρα, κύριε Μητσοτάκη. Ήταν σε αυτή την επιτροπή που ο κύριος Βαρδινογιάννης ομολόγησε ότι η συνήθις πρακτική για τη δανειοδότηση καναλιών με προσωπικές εγγυήσεις είναι μια γκρίζα πρακτική. Ήταν στην ίδια επιτροπή όπου ο κύριος Αλαφούζος παραδέχτηκε ότι οι τράπεζες δάνειζαν πέραν πάσης λογικής τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Όλους πέραν του δικού του σταθμού, βεβαίως. Και από ό,τι ξέρω, έχει και συνέχεια η Επιτροπή. Θα παρελάσουν κι άλλοι. Και έρχεστε λοιπόν σήμερα, εσείς, μετά από όλα όσα έχουν βγει στον αέρα, μετά από όλα όσα διεμήθησαν σε αυτήν την Επιτροπή, να μιλήσετε εσείς για διαπλοκή εναντίον μας στο όνομα αυτών. Δηλαδή, οι ίδιοι να αποκαλύπτουν και να παραδέχονται τι έχει γίνει στη χώρα τόσα χρόνια και εσείς να παριστάνετε τι, τους απελπισμένους δικηγόρους τους. Τους απελπισμένους συνήγορους, σαν απελπισμένοι συνήγοροι της διαπλοκής. Αυτοί να παραδέχονται και εσείς να προσπαθείτε να τους μαζέψετε. Και έρχεται βέβαια μαζί με εσάς και ο κύριος Κοντομινάς, που μας αποκάλυψε σε μια πρωινή εκπομπή προχθές, που βρέθηκε εκεί για να φάει καμιά μακαρονάδα, διότι το έχουμε κόψει εμείς τη σύνταξη του κακομοίρη και δεν έχει να φάει. Αποκάλυψε λοιπόν ο κύριος Κοντομινάς, ο υπόδικος κύριος Κοντομινάς,
Ο άνθρωπος που βρίσκεται στο στόχαστρο δικαστηρίων, ανακριτών και εισαγγελέων για απάτη και απιστία κατά του ελληνικού δημοσίου, να εμφανίζεται εκεί υπερασπιστής της νομιμότητας και τιμητής της δημοκρατίας στον τόπο και να στέλνει δημοσιογράφους κασκαντέρ με περούκες στη Νέα Υόρκη για να χρεώνουν ποτά στα δωμάτια του Υπουργού Επικρατείας και να απειλεί μάλιστα ότι όπως έριξε και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, έτσι θα ρίξει και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ακούστε κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, όλων των πτερήγων. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει την ψυχολογία μου. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια? Πιστεύετε ότι εγώ θα κάνω πίσω? Λοιπόν, δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Και ξέρετε γιατί δεν πρόκειται να κάνω πίσω και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω? Γιατί εμάς δεν μας έχει κανένα στο τσεπάκι του. Δεν έχω δεσμεύσει σε κανένα και δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα. Και δεν θα κάνουμε πίσω, όσο και αν μας απειλούν, όσο και αν μας εκβιάζουν. Αυτή είναι η διαφορά μας.